πάνω του στην Άννα παρασκευάζεται η πολιτική λαγάρα. Ο Στέφανος λοιπόν, 30 χρόνια που κάνει, από 10 χρόνια από 10 χρόνια παιδάκι είναι εδώ. Στέφανε, χρόνια πολλά. Καλή σαν Αγωστή. Και έχουμε και το φίλο μας, τώρα το πάρα στο πέρα. Σήμερα καθαρά Δευτέρα αρχίζει η πιο σημαντική νηστεία για όλους τους Ορθόδοξους για να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή που είναι του Πάσχα. Χρόνια πολλά και πάνω. Γεμάτος ο φούρνος λαγάνες. Όπως κάθε χρόνο και φέτος 3.000 λαγάνες. 3.000, μεγάλος αριθμός. Όμως θα κάνω ποτέ. Στο ναυτί, γιατί είναι η αγάπη του βοσκού καρβούνι απαναπτύ. Πλούσιο το κέρασμα σε νηστίσιμα εδώ στο ξυλόφουνα του Μπαχιανών. Παρέα με μουσική με το Ράδιο Φάρος. Χρόνια σας πολλά, καλή Σαρακοστή. Επίσης, καλή Σαρακοστή. Θα γίνονται κανένα πάλι και φέτος είναι εδώ, παρόν στο ψηλόφυλλο. Χανιώτε κανένα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τα Χανιώτε κανένα και εσάς. Καλό το πρόσθε. Έχουμε και μία που φέτος το κάναμε. Κάτσε να το πιάσω, γιατί εδώ με το πιάνει. Εποχιακό φως. Επαρχιακό φως, λοιπόν. Μια καινούργια εφημερίδα εδώ και 2 χρόνια. Στον τόπο μας, 5 χρόνια. 5 χρόνια, συγγνώμη. Με μεγάλη προσπάθεια από εσάς και τον γιο σας. Να είστε και καλά. Να έχετε υγεία, να έχετε υγεία να τη μεγαλώσετε σε όλη την Ελλάδα. Χανιώτικα νέα, λοιπόν. Μια μεγάλη έκπληξη από τον φούρνο των Μπαχιανών. Και η λαγάνα Χανιώτικα νέα έφτασε στην εφημερίδα. Καθαρά Δευτέρα, λοιπόν, με πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Σήμερα είναι Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή. Σήμερα τρώμε τα θαλασσινά, είναι μια παραδοσιακή μέρα. Και τους λαγάνες. Λαζάνες, ζεστές. Μάλιστα σήμερα βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος τρώει αυτό το ψωμί, το οποίο δεν είναι ανεβατό, δεν είναι ζυμωτό, κατά που λένε. Και όλος ο κόσμος τρέχει και όχι σαν την παράδοση. Ενώ άλλοι τους σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Σαρακοστή λοιπόν σήμερα, θαλασσινά, καλά να περάσουμε. Και αρχίζει η μεγάλη νηστεία. Και βέβαια, γιατί... Να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Λοιπόν. Χρόνια πολλά και πάλι. Αρκετός κόσμος. Μεγάλα, κάτσε εδώ, πάρε ό,τι θέλει. Αγοράζει τα θαλασσινά του. Χρόνια πολλά! Καλή Σαρακοστή, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Την καθαρά Δευτέρα, βέβαια, είναι η μέρα και του χαρταετού. Θα πετάξουν πολλοί χαρταετοί στον Χανιώτικο ουρανό και όχι μόνο. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Επίσης, καλή Σαρακοστή. Είχε κίνηση σήμερα, έχει κίνηση. Βέβαια. Ωραία, λοιπόν, πάντα επιτυχίες. Τρεις χιλιάδες λαγάνες. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Εδώ στην περιοχή της Αγίας, έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ετοιμάζονται να ψώσουν το χαρταετό τους. Χρόνια πολλά. Όλα καλά. Ο χαρταετός υψώθηκε. Είναι στον ουρανό. Φοβάται. Πάμε, έλα, τράβα. Ψηλά. Μπράβο. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, εδώ στο όμορφο πάρκο των Αγίων Αποστόλων,
Δήμος διοργανώνει μια ωραία εκδήλωση, μια εκδήλωση που έχει μέσα απ' όλα, έχει ζωντανή μουσική, έχει διάφορα ακροβατικά, έχει πολλά παιχνίδια για τα παιδιά. Φυσικά έχουμε μια συνεργασία με τους προσκόπους, μαγειρεύουμε μαζί εδώ την παραδοσιακή φασολάδα, προσφέρουμε τα παραδοσιακά δέσματα και έτσι μια όμορφη γιορτή σε ένα όμορφο δήμο, σε μια όμορφη πολιτεία. Νομίζω ότι μας ταιριάζει και μας αξίζει. Είμαι βοηθός περιφερειακός διάφορος προσκόπων Δυτικής Κρήτης. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε εδώ στα Χανιώτικα, στο παράδεισο των Χανίων, στο Άλσος των Αγίων Αποστόλων, για να βοηθήσουμε το Δήμο Χανίων στις δηλώσεις που κάνει για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας. Βοηθάμε στο σερβίρισμα και στη μαγείρεμα παραδοσιακής φασολάδας. Για τα παιδιά έχουμε εργαστήριο για παραδοσιακή κατασκευή χαρταετού με φυσικά υλικά από καλάμι, σπάγκο. Σπάγκος δεν είναι φυσικό, δεν πειράζει. Και εφημερίδα, δόξα τω Θεώ, τα Χανιώτικα Νέα μας βοηθάνε. Έχει την ανακύκλωση που κάνουμε στην εφημερίδα. Και μαθαίνουν τα παιδιά να μην ξεχνάνε τις παραδόσεις, να είμαστε πάντα κοντά στα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Αυτά και το παλάκι που έχει τεράστιο. Επίσης μπορούν να κατασκευάσουν χαρταετούς μαζί με τους πρόσωπους Χανίων, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψη της εργασίας που έχουν του φέτος και για την υπέροχη φασολάδα που για την φορά μας ετοίμασα. Μπορείτε να σε ευχαριστήσετε, είναι δωρεάν. Και ευχαριστούμε και εσείς.